Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε έστω και διαδικτυακά σε άλλη μία εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Η σημερινή εκδήλωση θα έχει τη μορφή Grand Rounds, δηλαδή της παρουσίασης περιστατικών που έχουν κυρίως αντιμετωπιστεί στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών και είναι αφιερωμένη στις προσπάθειες των νευροχειρουργών του νοσοκομείου μας. Η νευροχειρουργική, όπως όλοι ξέρουμε, είναι από τις ειδικότητες της ιατρικής, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί εξαιρετικά τα τελευταία χρόνια. Οι επεμβάσεις που πια είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν και λόγω της τεχνολογίας, αλλά κυρίως λόγω της καλύτερης εξειδίκευσης των ειδικών γιατρών, είναι πια εξαιρετικές, απίστευτες για έστω και λίγα χρόνια πριν, και έτσι νομίζω ότι θα έχουμε ένα συναρπαστικό δίωρο μπροστά μας. Θα παρακαλέσω θερμά να υποβάλλετε τις ερωτήσεις σας στο τέλος των παρουσιάσεων. Τον συντονισμό της σημερινής εκδήλωσης έχει ο Διευθύντης της Νευροχειρουργικής Κλινικής, ο κ. Παπανδρέου, τον οποίο και παρακαλώ να έρθει και να παρουσιάσει τους συντελεστές της σημερινής εκδήλωσης. Ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι σε όλους. Θα ήθελα καταρχήν να ευχαριστήσω τον καθηγητή κύριο Λιάπ και το Επιστημονικό Συμβούλιο για την πρόσκληση που μου απέθυναν για την σημερινή παρουσίαση. Στο σημερινό πρόγραμμα συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης έχω τη χαρά και την τιμή να συντονίζω αντιπροσώπους από όλες τις νευροχειρουργικές ομάδες του ιατρικού στα πλαίσια της ενότητας των Grand Rounds. Ειδικότερα τον κύριο Νίκο Αμπέρτο από την ομάδα Αμπέρτου, τον κύριο Κώστα Δαμιλάκη από την ομάδα του κύριου Ορφανίδη και του κύριου Αντωνίου και τον κύριο Γιώργο Νταΐ από την ομάδα του κύριου Βουγιούκα. Πιστεύω ότι με δεδομένη την μεγάλη εμπειρία και χειρουργική δυνότητα των συναδέλφων νευροχειρουργών, τα περιστατικά που θα παρουσιαστούν θα είναι ενδιαφέροντα και από όσο γνωρίζω θα καλύψουν θέματα διαφορετικά της νευροχειρουργικής πρακτικής σε συνδυασμό πάντοτε με τις κατά περίπτωση ιδιαιτερότητες εκάστου περιστατικού. Και τώρα δίνω το λόγο στον κύριο Κώστα Δαμιλάκη, νευροχειρουργό, συγγνώμη, στον κύριο Νίκο Αμπέρτο, νευροχειρουργό, συνεργάτη του ιατρικού και μέλος βασικό της ομάδας Αμπέρτο. Καλησπέρα σας και από μένα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω το Επιστημονικό Συμβούλιο για τη δυνατότητα που μου δίνεται να περιγράψω ένα περιστατικό που έχουμε χειρουργήσει στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών. Αφορά ένα περιστατικό ενδομυελικού όγκου, η βιοψία του οποίου έδειξε αιμαγγειοβλάστομα. Διάλεξα το αιμαγγειοβλάστομα για το λόγο ότι έχει κάποιες χειρουργικές ιδιαιτερότητες, τις οποίες θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας. Καταρχήν θέλω να πω ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με ορισμένα βασικά στοιχεία. Τα αιμαγγειοβλαστώματα ως ενδομυελικοί όγκοι είναι αρκετά σπάνιοι όγκοι. Αποτελούν το 5-10% όλων των ενδομυελικών όγκων. Το χαρακτηριστικό τους είναι, στο οποίο θα ήθελα έτσι λίγο να τονίσω, είναι ότι αυτοί εξορμώνται από την χωριοειδή μήνυγκα. Και άρα όταν πάμε να χειρουργήσουμε τέτοιους όγκους, αμέσως τους βλέπουμε στην επιφάνεια του νοτιαίου μυελού, σε αντίθεση με άλλους όγκους, οι οποίοι βρίσκονται αμυγός στο κέντρο του νοτιαίου μυελού και δεν απεικονίζονται και δεν προβάλλουν στην επιφάνειά τους. Η θέση του συνήθως είναι οπίστια ή οπισθοπλάγια στο νοτιό μυελό. Έχουν μια χαρακτηριστική χρειά κόκκινη ή προς το πορτοκαλί χρώμα και συνήθως είναι άκρος αγκιοβρυθείς όγκοι.
στο χειρουργείο δηλαδή συνοδεύονται από διευρυσμένα αγγεία που το τροφοδοτούν. Μπορεί να έχουμε σποραδικές περιπτώσεις, όπως επίσης μπορεί να είναι έβριμα στα πλαίσια γενετικής νόσου, όπως είναι von Hippel-Lindau. Αποτελούνται από συμπαγές και κάποιες φορές και από κάποιο κυστικό τμήμα, ενώ οι εν λόγω όγκοι συνήθως συνοδεύονται και από σιρυγκομυελία ή και είδημα του νοτιού μυελού σε πάρα πολλά μυελοτόμια, και άρα τα συμπτώματα και τα σημεία που παρουσιάζονται κατά τη φυσική εξέταση στον ασθενή είναι από πάρα πολλά μυελοτόμια. Εδώ πέρα φαίνεται στο δεξιό τμήμα του slide το αιμαγγειοβλάστομα στο συγκεκριμένο ασθενή που θα σας παρουσιάσω. Είναι περίπου στο α3-α4 επίπεδο. Έχει έντονη σκιαγραφική ενίσχυση και όπως βλέπετε έχει σαφή όρια. Ναι. Λοιπόν, αυτές είναι άλλες απεικονίσεις στον ίδιο ασθενή. Αριστερά βλέπουμε την οβελιαία, εικόνα που είδατε και πριν. Στην κεντρική εικόνα βλέπουμε την εγκάρσια, όπου βλέπουμε ότι ο όγκος πραγματικά καταλαμβάνει ένα πολύ μεγάλο τμήμα του νοτιαίου μυελού σε αυτό το μυελοτόμιο. Ενώ δεξιά βλέπουμε και τη σιρυγκομυελία, καθώς επίσης και το έντονο είδημα στο νοτιαίο μυελό, που εκτείνεται μέχρι ψηλά, μέχρι και το μπρομίκι, το στέλεχος. Ο συγκεκριμένος ασθενής ήρθε πριν λίγους μήνες στο ιατρείο μας από κάποιο νησί, 27 ετών, άρεν, με αρνητικό ιατρικό ιστορικό. Τα συμπτώματά του ήταν μια αυχεναλγία που την είχε από τουλάχιστον 3 μήνες και μούδιασμα, διάχυτο μούδιασμα στο αριστερό άνω άκρο. Από την νευρολογική εξέταση διαπιστώθηκε πως είχε μυελική συνδρομή με θετικά Χόφμα και Μπαμπίνσκι, έντονη αδυναμία στο αριστερό άνω άκρο, ειδικά στο δικέφαλο μη, και αύξηση αντανακλάσεων, ειδικά στον αριστερό τρικέφαλο. Είναι οι εικόνες οι οποίες από τη μαγνητική, τον στείλαμε τον ασθενή αυτόν να κάνει μαγνητική, μετά από 2 μέρες ήρθε με αυτή την εικόνα, και άρα ασθενής με θετικά συμπτώματα και θετική απεικόνηση, είναι απόλυτη ένδειξη για να προχωρήσουμε σε χειρουργική επέμβαση. Σχετικά τώρα με τη χειρουργική προσέγγιση, εντάξει, όλες οι ενδομυελικές βλάβες οι οποίες βρίσκονται στην αυχενική μοίρα της σπονδυλικής στήλους ασθενής, τους βάζουμε σε θέση πρινή και στήριξη της κεφαλής στο ειδικό Mayfield Sugita. Διενεργούμε πεταλεκτομή σε αρκετά επίπεδα, μίνιμουμ ένα επίπεδο πάνω και μίνιμουμ ένα επίπεδο κάτω από την βλάβη. Εάν κάποιος αποφασίσει να κάνει και 2 επίπεδα πάνω και 2 επίπεδα κάτω από τη βλάβη, δεν είναι λάθος, είναι σωστό. Ό,τι χρειαστεί για να προκειμένου ο νευροχειρουργός να αισθανθεί ότι έχει την ασφάλειά του. Γιατί θα πρέπει τον όγκο να μπορείς να τον προσεγγίσεις όχι μόνο από δεξιά και αριστερά, αλλά και από κάτω και από πάνω, προκειμένου να δεις τους πόλους, τα 2 άκρα αυτής της εξεργασίας. Κοιτάμε πάντα να υπάρχει καλή αιμόσταση στους μύες και στα οστικά στοιχεία της πεταλεκτομής μας. Δεν διστάζουμε, εάν κρίνουμε αναγκαίο, να αφαιρέσουμε και τμήμα των αρθρικών, όχι όλη την αρθρική, όσον μας το επιτρέπει η παθολογία. Και από εκεί και πέρα διανοίγουμε τις μήνυγκες σε στρώματα. Επιθυμούμε, εάν αυτό βέβαια πάντα είναι εφικτό, να ανοίγουμε πρώτα τη σκληρά μήνυγκα, την οποία τη ράβουμε βέβαια στο μυϊκό σύστημα, δεξιά και αριστερά, ξεχωριστά από την αραχνοειδή, την οποία, όπως θα δείτε και αργότερα, την ράβουμε πάνω στη σκληρά μήνυγκα. Και μετά, βέβαια, από τη στιγμή που έχουμε ανοίξει και την αραχνοειδή, αναγνωρίζουμε αυτά τα οποία βλέπουμε. Όπως γνωρίζουμε, όπως σας έχω ήδη πει, τα αιμαγγειοβλαστώματα
ξεκινάνε από τη χοροειδή μήνυγα, άρα λοιπόν περιμένουμε να βρούμε και να δούμε φυσιολογικό νοτιαίο μυελό, ο οποίος έχει η μήνυγα, η χοροειδή μήνυγα είναι λευκή και γυαλιστερή και παθολογικό νοτιαίο μυελό, που ουσιαστικά είναι η χοριοειδή μήνυγα από την οποία εξορμάται αυτός ο όγκος. Και βέβαια συνήθως σε αυτές τις περιπτώσεις βλέπουμε και διάφορα αγγεία διευρυσμένα στην περιοχή, που όχι μόνο τροφοδοτούν αλλά και αποχετεύουν τον όγκο. Εδώ πέρα λοιπόν είναι μία διαγχειρητική εικόνα. Είμαστε στην οποίηστη επιφάνεια, έχουμε κάνει την πεταλεκτομή μας σε 4-5 επίπεδα. Βλέπουμε διευρυσμένα αγγεία στην περιοχή και όπως θα δείτε υπάρχει μία περιοχή παθολογική. Εδώ πέρα έχουμε τη φυσιολογική μήνυγκα, η οποία είναι γυαλιστερή υπό τη μεγέθυνση και το φωτισμό του μικροσκοπίου βέβαια. Εδώ πέρα δεν απεικονίζεται πάρα πολύ καλά. Είναι λευκή και παθολογική και γυαλιστερή, ενώ εδώ πέρα βλέπουμε ότι ξεκινάει να έχουμε μία παθολογία, έναν διαφορετικό χρωματισμό στη μήνυγκα. Άρα λοιπόν ο στόχος μας σε αυτή την περίπτωση είναι πρώτα να δημιουργήσουμε, να ξεκινήσουμε το χειρουργείο μας από την περιφέρεια. Να υπενθυμίσω πάλι, τα αιμαγγειοβλαστώματα είναι αγγειοβληθείς όγκοι. Καλό είναι να ξεκινάμε πάντα από την περιφέρεια του όγκου και όχι διά του όγκου, γιατί σε αυτή την περίπτωση, στη δεύτερη περίπτωση, θα έχουμε πολύ έντονη αιμορραγία. Άρα λοιπόν βλέπουμε το πού είναι η φυσιολογική μήνυγκα και πού βρίσκεται η παθολογική μήνυγκα, κατά την οποία είναι όγκος. Εδώ πέρα με ένα διαμαντομάχαιρο ξεκινάμε την μυελοτομή μας. Πάντα χρήση εργαλείο μικροχειρουργικής. Αυτό το οποίο πάντα κάνουμε σχεδόν σε όλους τους ενδομυελικούς όγκους είναι η τοποθέτηση αναρτήσεων στη χοριοειδή μήνυγκα. Χρησιμοποιούμε 5060 προλέν, το οποίο όχι μόνο βοηθάει στο να κρατήσουμε ανοιχτό το χειρουργικό πεδίο, αλλά είναι και ο τρόπος για να μπορέσουμε να έχουμε πρόσβαση στο εσωτερικό του νοτιού μυελού. Όπως είπαμε, ο όγκος είναι άκρος αιμορραγικός και με την περιφέρειά του και την οποιαδήποτε τροφοδοσία του. Και οι όγκοι αυτοί βγαίνουν unblock. Όπως βλέπετε εδώ πέρα ήδη ένα μικρό αρτηρίδιο αιμορράγησε και έφτανε στο να μας κάνει κάπως αιμορραγικό το χειρουργικό πεδίο. Πάντως που δεν είναι σε καμία περίπτωση, δεν είχαμε άσχημες συνθήκες. Εδώ ξέχασα να πω ότι όλο το χειρουργείο γίνεται υπό την συνεχή παρακολούθηση νευροφυσιολογικού ελέγχου. Και αυτό είναι ο νοτιαίος μυελός μετά την εξαίρεση του όγκου. Ο ασθενής μετά το χειρουργείο κανονικά ξύπνησε, ήταν τετρακινητικός. Οδηγήθηκε στην μονάδα εντατικής θεραπείας για προληπτικούς λόγους, επειδή το ύψος της βλάβης ήταν στο α4. Εξήλθε στο θάλαμο την επόμενη μέρα και μετά από 4 μέρες έγινε το εξητήριο και πήγε σπίτι του. Τα ράματα τα κόψαμε περίπου στην 14η ημέρα. Τις πρώτες 2-3 μέρες ο ασθενής είχε μία έντονη κορμική αστάθεια, μπορούσε όμως να περπατήσει, πάντα υποβασταζόμενος. Το εντοβάθι αισθητικό σύστημα είχε επηρεαστεί, ήταν φυσιολογικό. Αλλά όταν ήρθε για να κόψουμε τα ράματα την 14η μέρα, ο ασθενής μπορούσε να περπατήσει κανονικά και μόνος του. Εδώ έχουμε μία μετεχειρητική μαγνητική στο τρίμηνο επάνω.
Βλέπουμε ότι αριστερά έχουμε μία ΤΑΒ2 ακολουθία, δεξιά έχουμε ακολουθία ΤΑΒ1 με σκία γραφικό και έχει γίνει ολική εξαίρεση του όγκου. Το μοναδικό το οποίο μπορεί κάποιος να δει είναι μία κύφωση στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Αυτό το έχουμε υπόψη μας, τον ασθενή θα τον παρακολουθήσουμε. Και όταν θα τον ξαναεξετάσουμε, θα τον βάλουμε σε ακτινογραφικό έλεγχο αρχικά για να δούμε κατά πόσον υπάρχει κάποια αστάθεια στην αυγενική μοίρα της σπονδυλικής στήλης. Αυτά θα ήθελα να πω. Νομίζω με αυτό το slide τελειώνει η παρουσίαση του περιστατικού μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ την ομάδα Αμπέρτου για το περιστατικό αυτό. Όντας αρκετά παλιός νευροχειρουργός, πρέπει να σημειώσω ότι οι ενδομυελικοί όγκοι αποτελούσαν πάντοτε το φόβο και τον τρόμο των νευροχειρουργών, υπό την έννοια ότι λόγω τουλάχιστον δεκαετία του 80 μη ικανοποιητικής τεχνολογίας, όλα τα περιστατικά που χειρουργούνται επιτυχώς, δηλαδή με πλήρη αφαίρεση των όγκων αυτών, ειδικά των καλοήθων, είχαν σοβαρότατο κινητικό πρόβλημα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Είχα την τιμή να γνωρίσω στο τέλος της δεκαετίας του 80 ένα πρωτοπόρο Αμερικανό καθηγητή από το NYU, τον καθηγητή Epstein, ο οποίος είχε έρθει και στην Ελλάδα, ο οποίος τότε ανέπτυξε όλες τις τεχνικές παρακολούθησης, κατά διεγχειρητικής παρακολούθησης στα περιστατικά ενδομυελικών όγκων και ιδιαίτερα στα low-grade αστροκυτώματα των παιδιών. Αυτός πραγματικά έκανε την πολύ μεγάλη διαφορά και υπήρξε ο βασικός συντελεστής για να αναπτυχθεί πολύ περισσότερο η χειρουργική των ενδομυελικών όγκων του νοτιού μυελού. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αμπέρτο, το περιστατικό αυτό ως γνωστόν είναι, από ό,τι άκουσα, είναι στη 26-27 ετών, ελέγχθηκε για την πιθανότητα ύπαρξης συνδρόμου von Hippel-Lindau. Γνωρίζουμε ότι τα αιμαγγειοβλαστώματα και ειδικά αυτά που, οπωσδήποτε βέβαια αυτά που είναι στην παρικεφαλίδα, αλλά και πολύ περισσότερο αυτά που βρίσκονται σε έκτοπες θέσεις, όπως είναι ο νοτιός μυελός, μπορεί να υποκρύπτουν πάντοτε με γονιδιακό θέμα von Hippel-Lindau και αργότερα να παρουσιάσουν βέβαια διάφορα προβλήματα από όγκους καλοήθησης ή καρκοήθησης σε πολλά σημεία του οργανισμού και κύρια πάνκρεας, σηκώτη, άλλους όγκους εγκεφάλου κτλ. Ναι, έχει γίνει ο έλεγχος για von Hippel-Lindau και οπωσδήποτε βέβαια είχαμε διενεργήσει και όλη την απεικόνηση του νευράξωνα από τον εγκέφαλο μέχρι κάτω στην σφυγική μοίρα για να δούμε μήπως υπάρχει, υποκρύπτεται δηλαδή, έχει κάποια άλλη παθολογία αλλού. Πολύ ωραία. Απλώς θα ήθελα να συνεισφέροντας τη συζήτηση αυτή να πω ότι καλό είναι πάντοτε να γίνεται ένας έλεγχος. Έχουμε 2-3 περιστατικά από την εμπειρία μου που παρακολουθούμε που ανέπτυξαν μετά από 10 και 15 χρόνια αιμαγγειοβλαστώματα σε άλλα σημεία του νευράξων. Άρα θα πρέπει να μπει μια ρουτίνα παρακολούθησης των περιστατικών αυτών τουλάχιστον σε ετήσια βάση ελέγχου του νευράξων. Οπωσδήποτε, ναι. Και πάλι ευχαριστώ την ομάδα Αμπέρτου και ειδικά τον Νίκο Αμπέρτο για την παρουσίαση αυτού του πολύ ενδιαφέροντος και περιστατικού, ειδικά σε θέματα χειρουργικής τεχνικής. Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να παρουσιάσω τον κύριο Κώστα Δαμιλάκη, επιμελητή της νευροχειρουργικής ομάδας του κυρίου Ορφανίδη, και ο οποίος θα παρουσιάσει δύο πολύ ενδιαφέροντα περιστατικά δισκοπάθειας από αυτά που πολύ σπάνια συναντάμε στην
στη ζωή μας ως νευροχειρουργοί, τα οποία ταυτόχρονα έχουν μία ιδιαιτερότητα στη χειρουργική αντιμετώπιση, την οποία θα μας τα αναλύσει εκτενώς. Κύριε Δαμιλάκη. Ναι, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τον κύριο καθηγητή, τον κύριο Λάπη, για την τιμή που μου κάνει να παρουσιάσω κάποια περιστατικά της κλινικής μου, όπως επίσης και την επιστημονική ομάδα του Ιατρικού Αθηνών, τον κύριο πρόεδρο της Επιτροπής, τον κύριο Παπανδρέου. Λοιπόν, θα σας μιλήσω για κάποια περιστατικά που είχαμε στην κλινική μας και έχουν μια ιδιαιτερότητα όσον αφορά την κλινική τους εικόνα και περισσότερο την αντιμετώπιση από τους νευροχειρουργούς. Είναι μια ιδιαίτερη νοσολογική οντότητα η οποία αποτελεί παγίδα στον νευροχειρουργό. Συγκεκριμένα είναι για τις ενδοσκληρίδιες κύλες νοσπονδυλίου δίσκου. Εδώ έχω να σας δηλώσω ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων σχετικά με το θέμα αυτό. Λοιπόν, επειδή απευθυνόμαστε σε ένα κοινό το οποίο δεν είναι αμυγός νευροχειρουργικό, είναι και άλλες ειδικότητες, δύο λόγια για την ανατομία των μεσοσποδηλίων δίσκων. Πρακτικά είναι τα στοιχεία που βρίσκονται μεταξύ δύο σποδηλικών σωμάτων και έχουν δύο δομές, μια περιφερική που είναι ο ενώδης δακτύλιος και εντός αυτού βρίσκεται ο πτωίδης πυρήνας και περιορίζεται από τον ενώδη δακτύλιο. Όπισθεν αυτών των στοιχείων μπορούμε να δούμε το επισκληρίδιο φλεβικό πλέγμα, λιπόδι ιστό και βεβαίως στις νευρικές δομές, δηλαδή αν βρισκόμαστε στο θωρακική αυγενική μοίρα ή στην ανώτερη οσφήκη, μπορεί να έχουμε νοτίο μυέλο και εκατέρωθεν του νοτίου μυελού εξέρχονται οι νευρικές ρίζες. Σχετικά με την κύλη τώρα, είναι ο ορισμός της κύλης. Σε όλα τα, ο γενικός είναι η προβολή, η έξοδος συγγενής ή επίκτητη ενός οργάνου ή τμήματος αυτού από τη φυσική του κοιλότητα ή από την ανατομική του θέση. Εν προκειμένου, στην περίπτωση των μεσοσπονδύλιων δίσκων, υπάρχει μια κατηγοριοποίηση που έχει να κάνει περισσότερο με τους απεικονιστές και έχει να κάνει με το βαθμό στον οποίο έχουμε αυτή την προβολή. Η έκτοπη αυτή θέση αφορά το πυκτοειδή πυρήνα. Στην πρώτη περίπτωση έχουμε μια εκφύλιση του δίσκου. Στη δεύτερη έχουμε την προβολή, τη δισκική προβολή. Την έκθλιψη του δίσκου με ρήξη του ενώδους δακτυλίου και έξοδο δισκικού υλικού. Και πλέον όταν έχουμε κομμάτι το οποίο είναι ελεύθερο τεμάχιο, απόσπαση, έχουμε τεμάχιο το οποίο βρίσκεται ελεύθερο εντός του σπονδυλικού σωληνάτου. Λοιπόν, η επέμβαση σε μια τυπική κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου συνήθως είναι η μικροδισκεκτομή. Είναι ελάχιστα επεμβατική τεχνική, η οποία μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε τον δίσκο ο οποίος πιέζει τις νευρικές δομές. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως μας παρουσίασε και ο συνάδελφος, ο κ. Αμπέρτος, ο χειρουργός πρέπει να έχει τέτοιο πεδίο ώστε να του επιτρέπει να κάνει τους απαραίτητους χειρισμούς για να φέρει πέρα στο έργο του και να ολοκληρώσει την επέμβαση. Στην δικιά μας περίπτωση, όταν αφορά ενδοσκληρίδια κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, αυτή βρίσκεται πλέον εντός του σάκου, εντός του μηνυγκικού σάκου, και δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθεί με χειρισμούς που μπορούν να φέρουν σε επαφή τα χειρουργικά εργαλεία με το πεδίο. Οπότε πρέπει να έχουμε ένα ευρύ χειρουργικό πεδίο και η επέμβαση που διενεργείται είναι πεταλεκτομή σε ένα περισσότερα επίπεδα. Τώρα, όσον αφορά αυτή την οσολογική οντότητα, είναι εξαιρετικά σπάνια και είναι ελάχιστα τα περιστατικά, αν ποτέ κάποιος θα συναντήσει ποτέ του. Δηλαδή, αφορά το 0,04 έως 0,27% του συνόλου των, των περιπτώσεων που χειρουργούμε για κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου. Είναι εξαιρετικά μικρό το νούμερο. Ένα 76% αφορά άρενες και οι ηλικίες στην οποία παρουσιάζεται
Περίπου είναι γύρω μεταξύ στην τέταρτη και πέμπτη δεκαετία. Σχετικά με τα δικά μας περιστατικά που είδαμε, που χειριστήκαμε στο Ιατρικό Αθηνών, το πρώτο περιστατικό αφορά σε μια γυναίκα 87 ετών, η οποία έγινε διακομιδή στο νοσοκομείο μας από άλλη κλινική όπου νοσηλευόταν για οξία νεφρική ανεπάρκεια και μέσα στο ιστορικό της είχε μια πτώση 62 ύψους που παρουσίασε αδυναμία κάτω άκρων. Η γυναίκα ήρθε επικόντως στο ιατρικό, έγινε εξέταση, είδαμε τη κλινική της εικόνα και μας έφερε μια εξέταση, μια από τον απεικονιστικό της έλεγχο, μια μαγνητική, η οποία παρουσίαζε μια κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου μεταξύ του όμικρον 2 και όμικρον 3, δηλαδή δεύτερου και τρίτου οσφυγικού σπονδύλου, με πλήρη κατάληψη του σπονδυλικού σωλήνα. Η κλινική εικόνα της γυναίκας αυτής. Η ασθενής ήρθε σε φορείο με οροκαθετήρα. Μυκήση στο κάτω άκρο είχε μια δύναμη 3/5 στην κάμψη μυρού δεξιά, 2/5 αρχαία κάμψη δακτύλου πέλματος του δεξιά. Αυτό δείχνει ότι έχει συμμετοχή παραπάνω ριζών, έτσι, όπως επίσης και η αισθητικότητα στο κάτω άκρο δεξιά. Είχε αιμοδίες κατανομής όμικρον 5 και ιωτά 1 ριζών. Και τενόντιες αντανακλάσεις, νόθρες κάτω άκρα. Αρνητικό λαζέκ, μια ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, ιατρικό ιστορικό, αυτή η γυναίκα μεγάλη ηλικία με διάφορα προβλήματα υγείας, είχε μια εκφύλιση οφείλους κυλίδος, αρτηριακή υπέρθεση και μια οξία νεφρική ανεπάρκεια κατά την νοσηλεία της, την εκείνη νοσηλεία της, επί εδάφους αφυδάτως. Σχετικά τώρα με το περιστατικό, πήκε επικόντως στο χειρουργείο, έγινε μεταλλεκτομή, γιατί είχαμε πλήρη κατάληψη του σπονδυλικού σωλήνα. Πρέπει να δούμε ακριβώς τι γίνεται. Συν τα εκφυλιστικά λόγω της ηλικίας, δηλαδή μιλάμε για ένα στενό σπονδυλικό σωλήνα. Αφαιρέθηκαν κάποια τμήματα επισκληρηδίως μπροστά. Παρ' όλα αυτά, όμως, παρέμεινε ο σάκος, υποτάση και είχαμε ένα. Είχαμε τη δυνατότητα κατά την ψηλάφιση να δούμε ότι όντως υπήρχε κάποια μάζα υποσκληριδίως. Η γυναίκα ήταν υπό νευροπαρακολούθηση καθ' όλη τη διάρκεια της επέμβασης και εδώ σας έχω ένα σύντομο βίντεο της επέμβασης. Εδώ έχει γίνει η διάνοιξη της μήνικος. Ανοίγουμε την αραχνοειδή και εδώ, όπως παρατηρείτε, βρίσκεται δισκικό υλικό εντός του σάκου. Αυτό είναι μια σπάνια εικόνα. Το δίσκο τον βρίσκουμε πάντα επίτα εκτός, δηλαδή τον βρίσκουμε στον επισκληρίδιο χώρο. Είναι μια έκπληξη αυτό, όντως, για τους νευροχειρουργούς. Ανοίγουμε την αραχνοειδή. Πλέον, εδώ φαίνονται οι ρίζες, οι οποίες αποθούνται από το δισκικό υλικό το οποίο βρίσκεται εντός του σάκου και γίνεται τμηματική αφαίρεση, όπως βλέπετε είναι εύθρεπτο το υλικό. Συνήθως ένα ανοξύ τραυματισμό σε ένα άτομα νεότερης ηλικίας, βλέπουμε ένα κομμάτι το οποίο αφαιρείται piecemeal. Εδώ βγαίνει τμηματικά ο δίσκος και καθ' όλη τη διάρκεια υποσυνεχή νευροπαρακολούθηση, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα με τις ρίζες από τους χειρισμούς που γίνονται, ώστε να μπορεί να αφαιρεθεί στο σύνολό του ο δίσκος με ασφάλεια. Εδώ έχει γίνει μια διεύρυνση της τομής στο σάκο, γιατί βλέπετε ότι υπάρχει δισκικό υλικό, το οποίο έχει μεταναστεύσει εντός του υποσκληρίδιου χώρου. Έγινε πλήρης καθαρισμός, αφαίρεση όλου του δισκικού υλικού. Και πλέον το πεδίο με την ολοκλήρωση της επέμβασης είναι και τελευταία πίεση, καθώς και το νευρικό ρίζο. Λοιπόν, εδώ βλέπουμε τη σκληρά μήνυκα. Στη μία πλευρά έχουν τεθεί αναρτήσεις, από την άλλη και πλέον οι ρίζες είναι ελεύθερες. Στην κοιλότητα βλέπουμε ότι δεν υπάρχει καμία πίεση ούτε στα νεύρα.
Ολοκληρώθηκε. Δεύτερο περιστατικό. Αυτό το πρώτο περιστατικό μπήκε επειγόντως λόγω της οξείας συμπτωματολογίας, εγκατάστασης και της δραματικής εικόνας που είχε, συν των απεικονιστών ευρημάτων. Το δεύτερο περιστατικό, μπορούμε να το πούμε ψυχρό, είναι ένας άντρας 61 ετών με ένα επεισόδιο οσφιαλγίας δεξιά προδημήνου περίπου. Θα έλεγε κανείς ότι είναι μια επική εικόνα και μια εβδομάδα πριν την προσέλευσή του για εξέταση από τους νευροχειρουργούς, παρουσίασε μια δυναμία κάτω άκρου δεξιά, μια πτωσή άκρου πόδος. Υπευλήθησε μαγνητική τομογραφία της οσφυγικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης, η οποία έδειξε μια ιδιαίτερη ύλη στο ύψος Ω3-Ω4, είναι σημαδεμένα επιδιαιστικά φαινόμενα και πιθανή προβολή εντός του νοτιού άκρου. Πώς μπήκε αυτή η υποψία? Εδώ έχουμε την εικόνα της μαγνητικής. Αριστερά έχουμε μια ταφένα ακολουθία οβελιαία και δεν ξέρω αν είναι ορατό αυτό. Έχουμε τη δισκική προβολή μετά τη χορήγηση και γραφική ουσίας που έχει περιφερική ενίσχυση. Έχει ένα δακτύλιο με περιφερική ενίσχυση. Εδώ έχουμε μια στεφανία εικόνα. ΤΑΦ2 ακολουθία, όπου βλέπουμε με άσπρο, με λευκό είναι το κεφαλονοτείο υγρό, με μαύρο είναι η δισκική προβολή και φαίνονται πολύ καθαρά η παρεκτόπιση των νευρικών δομών, των κατερχόμενων ριζών. Μεγάλη σημασία είχε, θα το αναφέρω και αργότερα λόγω του ιστορικού του ασθενούς, που θα σας το αναλύσω αργότερα, είχε η βοήθεια που μας έδωσε ο διευθυντής του τμήματος του ξωνικού τομογράφου, ο κύριος Μποντόζογλου, και μας βοήθησε, μας καθοδήγησε ώστε να έχουμε μια καλή προετοιμασία για το χειρουργείο, για αυτό το περιστατικό. Σχετικά με την κλινική εικόνα εισόδου του ασθενούς, εδώ παρατηρούμε μια αδυναμία 4-5 στην έκταση της κνήμης δεξιά, 3-5 έκταση του μέγα δακτύλου και το άκρο ποδός δεξιά σύστηγα, είπαμε. Συμμετοχή περισσότερων ριζών δηλαδή. Και εδώ, όπως επίσης και αιμοδύς κατανομής ομικρό 5Ι1 δεξιά. Οι τενόντιες αντανακλάσεις είναι νόθρες δεξιά, τα αχίλια νόθρα και ελαζέ καρνητικό. Δεν αναφέρει αρθοκιστικές διαταραχές ο ασθένης αυτός. Από το ιστορικό του, τα παθολογικά, μια αρτηριακή υπέρταση, αριθμία, σακαρόδια, δίτη, προχωρησιαμία, κάποια προβλήματα υγείας, τα οποία ήταν η φαρμακευτική αγωγή και αυτό το οποίο θα μπορούσε κάποιον να τον θορυβήσει ή να τον μπερδέψει σχετικά με τη διάγνωση είναι ότι στο παρελθόν είχε υποβληθεί σε μια βιοψία της βουβονικής φόρας, 2009, διεγνώστη λέγχωμα non-Hodgkin, το οποίο αντιμετώπισε με χημείο και ακτινοθεραπεία. Και λίγα χρόνια νωρίτερα, ενδεχομένως ύστερα από την ακτινοθεραπεία, ενδεχομένως δεν το γνωρίζω αυτό, έγινε μια αφαίρεση ενός μορφώματος στο δέρμα, το οποίο η ιστολογική το έδωσε ως εινοσάρκωμα, στο όνομα αριστερά. Οπότε εκεί έμπαινε και η συζήτηση μήπως είναι κάποια άλλη παθολογία αυτή η οποία βρισκόταν εδώ με την πρόσβεψη του σκιαγραφικού. Σχετικά με την επέμβαση σε αυτόν τον ασθενή, ακολουθήθηκε πεταλεκτομή και διάνοιξη της μήνυκος, αφού πρώτα όμως είχαμε εντοπίσει την περιοχή που ήταν η βλάβη με διεγχειρητικό υπέρυχο. Έχουμε στο ιατρικό μηχανήματα που μας επιτρέπουν να δούμε διεγχειρητικά, να έχουμε μια πολύ καλή εικόνα με ειδικές κεφαλές που είναι προσαρμοσμένες για νευροχειρουργικά περιστατικά. Εδώ πλέον βλέπουμε τη περιοχή όπου βρίσκεται ο δίσκος ενδοσκληρίδιος και κατέρωθεν αυτού οι κατερχόμενες ρίζες. Είναι μια από τις ιδιαιτερότητες της κλινικής εικόνας είναι ότι είχαμε συμπτωματολογία από πολλές ρίζες και όχι από μια μεμονωμένη όπως είναι στις πλάγιες οι κύλες μεσοσπονδυλίου δίσκου ρίζητη. Η ζητική συνδρομή, η τυπική. Επίσης, όπως βλέπετε εδώ, και σε αυτή την περίπτωση ο δίσκος αφαιρείται τμηματικά, δεν είναι ένα ενιαίο κομμάτι.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όπως θα δείτε, είναι σε συνέχεια με το... Εδώ βλέπετε την οπίστη μήνυκα, είναι το πρόστιο, η πρόστια επιφάνεια του μηνυγικού σάκου και το μεσοσπονδύλιο διάστημα. Είναι το σημείο ρήξης εδώ κάτω από την αναρρόφηση. Αυτό είναι το σημείο από το οποίο προέβαλε ο δίσκος ενδοσκληρηδίως. Και οι δύο ασθενείς είχαν πολύ καλή έκβαση εγχειρητικά, με φυσικοθεραπεία βέβαια και με εντατική φυσικοθεραπεία, και εφόσον έφυγε η αιτία που προκαλούσε τα προβλήματά τους και την κλινική εικόνα αυτή που είχαν, είχαν μια καλή μεταγενετική πορεία. Εδώ ολοκληρώνω με τα δύο περιστατικά και έχω κάποιες, στα πλαίσια της συζήτησης, έχω αφήσει κάποιες ερωτήσεις προς το ακροατήριο πριν ξεκινήσουν οι ερωτήσεις δικές σας. Ποια είναι η εξέταση εκλογής για τη διάγνωση ενδοσκληρίδιου δίσκου? Για δίνουμε κάποιες απλές τυπικές εξετάσεις που ζητάμε πάντα πριν προχωρήσουμε σε κάποιο χειρουργείο, αλλά δεν είναι απαραίτητα οι καθοριστικές αυτές για τη διάγνωση ενδοσκληρίδιου δίσκου. Έχουμε την ακνογραφία, την αξονική τομογραφία και τη μαγνητική τομογραφία. Νομίζω είναι εμφανής η απάντηση, οπότε... Σωστά. Λοιπόν, για τις άλλες ειδικότητες, όλες οι εξετάσεις μας δίνουν κάποια στοιχεία που βοηθάνε πάντα το χειρουργό. Και κάθε μία βέβαια εξετάζει διαφορετικά στοιχεία. Αυτή που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ, σαφώς, είναι η μαγνητική τομογραφία, γιατί πλέον μπορεί να μας περιγράψει με ακρίβεια την ανατομική θέση του προβλήματος και μπορεί να γίνει και ένας διαχωρισμός στους ιστούς με διάφορες ακολουθίες. Οπότε είναι σημαντικό εργαλείο που μας βοηθάει στη διάγνωση και για την αντιμετώπιση του περιστατικού. Ιδιαίτερα, μάλιστα, όταν έχουμε και έναν έμπειρο ακρινοδιαγνώστη. Μια ερώτηση που μπορεί να έχει και παραπάνω απαντήσεις. Πότε πρέπει να αφαιρείται ένας δίσκος? Αυτό αφορά και τους τυπικούς δίσκους, με οποιοδήποτε κύλης με σπονδυλίου δίσκου. Η απάντηση πρώτη είναι ένα έντονο άλβος που μπορεί να αιτιάται ο ασθενής, μια αδυναμία άκρου ή ορθοκιστικές διαταραχές. Εδώ το άλγος σαφώς είναι αυτό που θα οδηγήσει τον ασθενή στο γιατρό. Όμως δεν είναι η απόλυτη ένδειξη για να προχωρήσει σε χειρουργείο. Ενδεχομένως, ίσως, μια ένδειξη θα ήταν το επίμονο άλγος. Δηλαδή, όταν πλέον χρονίζει ο πόνος και μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, εφόσον έχουν εξαντληθεί όλες οι εναλλακτικές για συντηρητική αντιμετώπιση, πλέον αποφασίζουν από κοινού ο χειρουργός με τον ασθενή για να προχωρήσει στη χειρουργική επέμβαση. Η αδυναμία άκρου είναι νευρολογική συμπτωματολογία. Σαφώς έχει να κάνει, είναι μια ένδειξη στην οποία πρέπει να προχωρήσουμε σε χειρουργείο. Όπως επίσης οι ορθοκιστικές διαταραχές με πρόσφατη εγκατάσταση, όλα αυτά έχουν να κάνουν και αξιολογούνται σε σχέση με την εγκατάσταση των συμπτωμάτων, δηλαδή ο ασθενής. Όταν η συμπτωματολογία του, ο πόνος κτλ. Ακολουθείται με την αδυναμία με τις ορθοκιστικές, σαφώς είναι σαφής ένδειξη για να προχωρήσει σε χειρουργείο. Και μια τρίτη ερώτηση και κλείνουμε εδώ. Πότε αποφασίζεται η διάνοιξη της μήνυκος? Όταν πλέον έχουμε ανοίξει στο πεδίο μας και θέλουμε να αφαιρέσουμε το δίσκο που έχουμε δει στη μαγνητική. Οπότε ο νευροχειρουργός, απουσία όταν βρίσκεται απουσία δίσκου επισκληρηδίως, παρουσία μικρής ποσότητας δισκικού υλικού επισκληρηδίως ή ορθοκιστικές διαταράχες. Απαντήσουμε και σε αυτό. Λοιπόν, σαφώς όταν έχουμε απεικονιστικά ευρήματα που δείχνουν μια μεγάλη δισκική προβολή με πίεση των νευρικών ιστών και όταν ο χειρουργός στο πεδίο του δεν βρίσκει δίσκο, θα πρέπει να προχωρήσει στη διάνοιξη της μήνυκος και να ερευνήσει, να δει ποια είναι η αιτία που πιέζει τους νευρικούς ιστούς. Παρουσία μη ικανής ποσότητας, ικανοποιητικής ποσότητας δυσκικού υλικού επισκληρηδίως θα μπορούσε να είναι μια απάντηση υπό προϋποθέσεις. Εφόσον έχουμε τα εργαλεία στο χειρουργείο, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε διαχειριστικό υπέρηχο, να ελέγξουμε το χώρο κάτω από τη μήνυκα και εκεί να ληφθεί μια απόφαση να προχωρήσουμε ή όχι.
ορθοκιστικές διαταραχές δεν έχει να κάνει με τη διάνοιξη της μήνυκος, είναι περισσότερο η κλινική ζωντανότητα, είναι απόλυτη ένδειξη πάνω για χειρουργείο, θα μπορούσε να είχε προκληθεί από μια κεντρική κύλη μεσοσπονδυλίου δίσκου, της κληριδίου, μια τυπική κύλη. Αυτά είχα να σας πω για τα περιστατικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εδώ να ευχαριστήσω τον κύριο Δαμιλάκη καθώς και την ομάδα του κυρίου Ουρφανίδη για τα δύο πολύ ενδιαφέροντα και σπάνια περιστατικά ενδοσκληρίδιας κύλης δίσκου που στη ζωή του ένας νευροχειρουργός θα βλέπει πάρα πολύ σπάνια πραγματικά. Υπολογίζουμε ότι είναι κάτω από δύο περιστατικά ανά χίλιες κύλες δίσκου. Πραγματικά είναι πάρα πολύ σπάνια. Θα ήθελα να τονίσω σε αυτή την περίσταση την εξαιρετική συνεισφορά της μαγνητικής τομογραφίας στην πρώιμη διάγνωση της ενδοσκληρίδιας κύλης δίσκου, κάτι που παλιότερα μας δημιουργούσε τεράστιο πρόβλημα, διότι με τις υπάρχουσες τεχνικές, δηλαδή μυελογραφία, αξονική τομογραφία, συνδυασμός των δύο ή και πρώιμες μαγνητικές τομογραφίες, δεν μας καθόριζαν το κατά πόσο ένας δίσκος είναι επισκληρίδιος ή ενδοσκληρίδιος. Πραγματικά, η μαγνητική τομογραφία και ειδικότερα ο διαγνώστης ο οποίος γνωρίζει κάτι παραπάνω από αυτά τα πράγματα είναι απαραίτητα στοιχεία για τον προκειμένου να μπει η προεγχειρητική διάγνωση και να οργανωθεί η χειρουργική επέμβαση με τον σωστό τρόπο. Μία ερώτηση έχω να κάνω στον κύριο Δαμιλάκη. Θα ήθελα να μου πείτε αναφορικά με την χειρουργική αποκατάσταση μετά την αφαίρεση του ενδοσκληρίδιου δίσκου, τι ακριβώς, ποια ήταν η τεχνική που χρησιμοποίησατε ως προς το sealing, ως προς τη σύγκληση και μόνωση της σκληράς μήνυγας. Ως γνωστόν, έχουμε πρώτον μία τρύπα η οποία βρίσκεται κοιλιακά της σκληράς μήνυγας, είναι η τρύπα μέσα από την οποία εισχώρησε το τμήμα του δίσκου μέσα στον ενδοσκληρίδιο χώρο και βέβαια το χειρουργικό τράμα με τη διάνοιξη της σκληράς μήνυγας ραχιαία. Η διάνοιξη της μήνυκος σε επεμβάσεις για κύλες μεσοσπονδυλίου δίσκου είναι ένα συμβάν το οποίο δηλαδή ανησυχεί όλους τους χειρουργούς. Κανείς δεν θέλει να ανοίξει μήνυκα την ώρα που αφαιρεί κάποιον δίσκο. Όμως είναι κάτι σύνηθες, όπως είδαμε στα προηγούμενα περιστατικά, όταν αφορά όγκους, ας πούμε. Δηλαδή δεν είναι, δεν είναι μια τεχνική νευροχειρουργική η οποία αλλάζει σε κάτι. Όταν έχουμε να κάνουμε δηλαδή με ενδοσκληρίδιες παθολογίες, σαφώς και ανοίγεται η μήνυκα και αναλαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα. Δηλαδή, η σύγκληση της μήνυκος γίνεται υδατοστεγός. Εμείς χρησιμοποιούμε συνεχή ραφή με πολύ λεπτά ράματα, έτσι, μήνυκος, και στεγανοποιείται με το πέρας της συραφής, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ιστική κόλλα. Εν προκειμένου, στο περιστατικό αυτό που είδατε ήταν με τέτοιο τρόπο χρησιμοποίησαμε και κόλλα και patch meaningos, αλλά αυτό που ήταν πολύ σημαντικό ήταν πριν κλείσουμε τα στρώματα το τραύμα και εφόσον είχαμε και κλείσει την διάνοιξη που έγινε από τον χειρουργό, έγινε ένας χειρισμός από τον αναισθησιολόγο, λέγεται χειρισμός Βαλσάλβα, αυξάνουμε την πίεση και βλέπουμε αν εξέρχεται εγκεφαλονοτείο υγρό. Αφού έχουμε γεμίσει βέβαια, όπως είδατε στο χειρουργείο, είναι στεγνό το πεδίο, οπότε πριν ολοκληρώσουμε τη συραφή, έχουμε γεμίσει με υγρό τον ενδοσκληρίδιο χώρο, γίνεται η συραφή, μετά από λίγο, αφού περιμένουμε κάποιο διάστημα, γίνεται αυτός ο χειρισμός που αυξάνεται η πίεση και βλέπουμε αν έχουμε έξοδο εγκεφαλονοτείο υγρού. Εφόσον είναι στεγανό το χειρουργικό μας πεδίο, ο ασθενής παραμένει με την ολοκλήρωση της επέμβασης, ο ασθενής παραμένει κλινήρης για κάποια 24 ώρα, ώστε να βεβαιωθούμε ότι θα έχουμε ένα άριστο αποτέλεσμα.
Άρα πρέπει να το θέμα της της τρύπας η οποία βρίσκεται μέσα της οποίας μπήκε ο δίσκος στην ενδοσκληρίδια. Μεταχειριστήκατε πατς και κόλλα ή... Στη δεύτερη περίπτωση που φάνηκε, όχι, η συγγραφή δεν μπορεί να γίνει, γιατί όπως βλέπω το πεδίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πρακτικά δύσκολο. Και μάλιστα όταν έχει να γίνει. Οπότε γίνεται στεγανοποίηση με πατς και... Ωραία. Και δεν χρησιμοποίησατε drain, προφανώς. Δεν είναι ή χρησιμοποίησατε drain. Όχι, drain δεν χρειαστεί για το τραύμα. Ήταν ίσως επειδή είναι μεγάλο ως πεταλεκτομή και τα λοιπά, μπορεί να μπει ένα drain βαρύτητος, όχι κενού. Δηλαδή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άρα, το τραύμα το χειρουργικό. Έγινε. Πολύ ωραία. Αυτή είναι η σωστή τεχνική. Και πάλι συγχαρητήρια για τα δύο αυτά περιστατικά. Στο σημείο αυτό και τελειώνοντας αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση, θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Γιώργο Νταΐ από την ομάδα του κυρίου Βουγιούκα, ο οποίος θα μας παρουσιάσει ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό που αφορά αυτή τη στιγμή για το κρανίο και τον εγκέφαλο, ούτως ώστε να κλείσουμε, συμπεριλαμβάνοντας τη σημερινή παρουσίαση, τα περισσότερα τμήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε καθηγητά. Καλησπέρα στους συναδέλφους. Θα σας παρουσιάσουμε ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον περιστατικό που αντιμετωπίσαμε. Αφορά για έναν άντρα 39 ετών, ο οποίος μας ήρθε διακομιδή από ένα άλλο νοσοκομείο, έπειτα από αναφερόμενο τροχαίο, διασωληνωμένος. Από τις πληροφορίες που είχαμε, ο ασθενής ενεπλάκησε ένα τροχαίο με δίκυκλο, δεν έφερε κράνος. Μεταφέρθηκε σε δημόσιο νοσοκομείο όπου και διασωληνώθηκε με μία κλασκόβη στο 7. Και μας ήρθε μας εδώ μετά από περίπου 14 ώρες στο νοσοκομείο. Όπως σας είπα, ήταν διασωληνωμένος. Μας ήρθε με πολλαπλές κακώσεις στο πρόσωπο και στην κεφαλή, ας το πούμε, όχι μόνο στο κράνιο, προσωπικές κακώσεις. Είχε μια νυσοκορία αριστερά χωρίς φωτοκινητικό. Πολλαπλά θλαστικά τραύματα με τοπιαία και μεταφέρθηκε στη μονάδα. Αυτή είναι η αξονική τομογραφία που κάναμε με ανασύσταση, που φαίνεται εδώ οι κακώσεις εκτεταμένα κατάγματα οφθαλμικών κόγχων, κυρίως αριστερά, στα ζυγωματικά τόξα με τοπιαία οστά, τέργες του σφινοειδού, το εχμοειδή, σκορδαφικά οστά. Είναι ένα κλασικό κάταγμα Lefort 3. Ο ασθενής παρέμενε διασωληνωμένος στη μονάδα διατροφικής θεραπείας. Εδώ πέρασε μια απεικόνηση πάλι της πρώτης αξονικής που έγινε μόλις ήρθε εδώ πέρα. Βλέπουμε ότι είχε μια εγκεφαλοκύλη η οποία ουσιαστικά είχε μέσα στον αριστερό κόγχο. Είχε μπει όλη μέσα στον αριστερό κόγχο, αιμορραγικές θλάσεις δεξιά, με τοπιαία, στοιχεία υπαρχνωδούς αιμορραγίας και δεν είχε στοιχεία εγκολεασμού. Αυτό του είδους τα κατάγματα, οι κρανιοπροσωπικές κακώσεις, είναι κακώσεις που βλέπουμε συνήθως στο δυτικό κόσμο. Είναι κακώσεις που συνήθως έχουμε με δίκυκλα ή αποπτώσεις, αλλά συνήθως είναι με δίκυκλα, ποδήλατα ή μηχανές. Αφορά συνήθως το πώς φοράνε τα κράνη οι δικυκλιστές, αν είναι ανοιχτά ή οτιδήποτε άλλο, και έχουν πάρα πολύ κακές προγνώσεις. Και απαιτείται πάντα εξειδικευμένες ομάδες για την αντιμετώπιση τους. Δηλαδή, απαιτείται νευροχειρουργική ομάδα, μονάδα διατροφικής θεραπείας, γναθοχειρουργοί, λοιμοξιολόγοι. Θέλει μία οργάνωση η αντιμετώπιση τους. Ο ασθενής διασωληνωμένος στη ΜΕΘ, χωρίς ρινόρια, χωρίς φωτοκινητικό αριστερά και αιμοδυναμικά σταθερός. Κρίθηκε σκόπιμο να μην παρεύουμε χειρουργικά, γιατί σε αυτού του είδους τα πρωτόκολλα λένε ότι κάνεις χειρουργική παρέμβαση για να μπορέσεις να σώσεις το οπτικό νεύρο μέσα στις πρώτες 8 ώρες. Αυτές είχαν παρέλθει. Τις αντιμετωπίζει συντηρητικά με κορτιζόνη και βασικά και ακόμα και η χειρουργική τους αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ φτωχή σε πρόγνωση. Ουσιαστικά ο ασθενής είχε κάνει μια αποσυμπιεστική κρανιεκτομία μόνος του,
Έτσι, και δεν είχε στοιχεία εμβολιασμού και έτσι υπήρχε το σκόπιμο να τον περιμένουμε να υποχωρήσουν και τα ειδήματα του πρόσωπου, γιατί ούτε και οι γναθοχειρουργοί μπορούσαν να κάνουν παρέμβαση. Οι γναθοχειρουργοί σε τέτοιου είδους κακώσεις μπορούν να κάνουν παρέμβαση όταν υποχωρήσει το ειδήμα. Έτσι. Και μπήκε απευθείας σε τριπλό σχήμα αντιβίωσης ο ασθενής. Από την πρώτη στιγμή μπήκε στη μονάδα. Την τρίτη ημέρα ξεκίνησε και μας έκανε κάποιους πυρετούς. Διενεργήθηκε τραχειοστομία, είχε ένα κάταγμα στο αριστερό αντιβραχιόνι, το οποίο αντιμετωπίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια που ήταν στη μονάδα. Και από εκεί και πέρα μας βοήθησαν οι μουξιολόγοι μας, ο κύριος Γαργαλιάνος και ο κύριος Μουσάς, στο κομμάτι των λοιμόξεων. Είχε κάνει κάποια πνευμοθώρακα, αντιμετωπίστηκε και αυτό. Και παρακολουθούσαμε με συχνές απεικονίσεις με ξωνικές εγκεφάλου την πορεία των εγκεφαλικών θράσεων και των αιμορραγιών. Εδώ πέρα βλέπουμε και μια μαγνητική τομογραφία που πραγματοποιήσαμε τις πρώτες ημέρες που νοσηλευόταν ο ασθενής. Στα πλαίσια τέτοιων κακώσεων, πάντα είναι καλό να γίνεται ένας έλεγχος, εκτός από ξωνικές τομογραφίες, μαγνητικές τομογραφίες, να γίνονται κάποιες αγγειογραφίες, ακόμα και της έξω καροτίδος, για να δούμε κατά πόσο τι συμμετοχή υπάρχει σε αυτού του είδους κακώσεις. Εδώ πέρα βλέπουμε, μετά από περίπου 30 μέρες ο ασθενής είχε αυτή την εικόνα, την απεικονιστική. Παρέμενε διασωληνωμένος αιμοδυναμικά ασταθής λόγω των λοιμόξεων. Σας ξανααναφέρω ότι η ομάδα του κυρίου Καργαλιάνου και με τον κύριο Μουσά κάνανε υπεράνθρωπη προσπάθεια για να μπορέσουμε να φέρουν εις πέρα σε αυτό το περιστατικό. Βλέπουμε μια μικρή συλλογή αριστερά. Λοιπόν, την 40η ημέρα, εφόσον έχουμε μια βελτίωση του ασθενούς αιμοδυναμικά, είναι σταθερός, το κομμάτι των λοιμόξεων αρχίζει και υποχωρεί, ξεκινάμε να αφυπνίσουμε τον ασθενή. Ο ασθενής όντως ξυπνάει, τετρακινητικός, προσανατολισμένος στον χώρο και στον χρόνο και στα στοιχεία ταυτότητας, και μας αναφέρει ότι αρχίζει και βλέπει κάποια κομμάτια στον αριστερό οφθαλμό. Σας είπα ότι αρχικά μας είχε έρθει με ανισοκορία και χωρίς φωτοκινητικό και ξεκινάμε να τον κινητοποιούμε. Με την κινητοποίηση, δεν είχαμε ρινόρια ποτέ μέχρι την στιγμή, με την κινητοποίηση ο ασθενής σε καθιστή θέση ξεκινάει και έχει ρινόρια. Μετά τις 3 ημέρες έχουμε αυτή την απεικόνιση, βλέπουμε ένα πνευμοκέφαλο και οδηγηθήκαμε στο χειρουργείο για να αντιμετωπίσουμε αυτό το κομμάτι. Εδώ πέρα έγινε μια αμφιμετωπία κρανιακτομία. Βγάλαμε το μετωπιαίο οστό και εδώ πέρα ανοίξαμε τη σκληρά μηνύκα και εδώ πέρα βλέπουμε στη βάση το ρινικό βλενογόνο. Έγινε μια αποκατάσταση με οστικό μόσχευμα πλάκα και βίδες. Μπήκε από πάνω και τα κοσίλ, ώστε να μπορέσουμε να στεγανοποιήσουμε αυτό το κομμάτι. Έγινε και ένα είδος ανάταξης της εγκεφαλοκύλης που είχαμε στον οφθαλμικό κόμπο και έγινε ανασύσταση του μετωπιαίου οστού. Όπως βλέπετε, ουσιαστικά το φτιάξαμε όλο με πολλαπλές πλάκες για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Και έγινε με το που κλείσαμε εμείς, η ομάδα του κυρίου ιατρού, του γναθοχειρουργού, μπήκε μέσα και ουσιαστικά έκανε ανάταξη στον οφθαλμικό κόμπο αριστερά. Αυτή είναι η εικόνα η μετεγχειρητική, έτσι, και του οφθαλμικού κόμπου. Βλέπουμε ουσιαστικά το μάτι ήταν αρκετά πεσμένο, το αριστερό μάτι κάτω σηκώθηκε και ήταν στην ίδια ευθεία. Αυτή είναι η μετεγχειρητική αξονική, κάποια εικόνα από την μετεγχειρητική αξονική. Ο ασθενής παρέμεινε στη μονάδα 3 ημέρες και μετά μεταφέρθηκε, ξύπνησε τετρακινητικός, ισόκορος, προσανατολισμένος, με πολύ καλή οπτική οξύτητα από το αριστερό μάτι. Αυτό είναι παράδοξο, έτσι. Και μεταφέρθηκε στο δωμάτιο και έλαβε εξιτήριο στις 36, τετρακινητικός κανονικά, χωρίς την τραχειοστομία του, έρχεται. Έχουμε κάποια διαταραχή μόνο όσον αφορά το μετωπιαίο λοβό και τις κακώσεις που είχε μετωπιαίος λοβός.
οι οποίες αντιμετωπίζονται από κάποιους συναδέλφους ψυχιάτρους σε αυτό το κομμάτι. Και είναι πλήρως λειτουργικός. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Νταΐ και την ομάδα γενικότερα του κύριου Γιούγκα για την παρουσίαση αυτή του ιδιαίτερα ενδιαφέροντος και πολύ περιστατικού, που νομίζω το δίδαγμα που μπορούμε να πάρουμε από αυτό το περιστατικό είναι ότι χρειάζεται συνεργασία πολλών ιατρικών ομάδων για να μπορέσουμε να φέρουμε εις πέρα σε ένα τόσο περιπεπλεγμένο περιστατικό και μάλιστα νεαρού ανθρώπου και να τον αποδώσουμε σε μια πολύ ικανοποιητική κατάσταση. Γενικά θέλω να πω ότι τα κατάγματα από την μικρή εμπειρία θα έλεγα που έχω, τα κατάγματα του προσωπικού κρανίου και ιδιαίτερα τα κατάγματα Lefort έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα στα θέματα της ρινόριας, που αν δεν το πιάσει κανείς έγκαιρα δημιουργούν προβλήματα μηνυγκίτιδας, μηνυγκοεγκεφαλίτιδας, ακόμα και εγκεφαλικών αποστημάτων. Ήθελα να ρωτήσω, δεν είχατε, η παρακολούθηση που κάνατε στο περιστατικό αυτό δεν έδειξε μετεγχειρητικά καθόλου πρόβλημα από... Μετεγχειρητικά. Ναι, μετεγχειρητικά πρόβλημα ρινόριας. Όχι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Η τεχνική που επιλέξατε ήταν από διακρανιακός επιπονηματισμός της περιοχής του ελλείμματος, χωρίς να πάτε καθόλου διασφυνοειδώς. Όχι, όχι. Δεν μπορούσαμε να πάμε διασφυνοειδώς. Ήταν πολύ... δεν θα μας βοηθούσε καθόλου να πάμε διασφυνοειδώς. Mm-hmm. Έπρεπε να κάνουμε και ανάδειξη του μετωπιού του. Απλώς αυτό που είναι περίεργο περίεργο. Mm-hmm. Που δεν περιγράφεται βιβλιογραφικά, είναι ότι είχαμε έναν ασθενή με κατάγματα προσωπικού κρανίου χωρίς ρινόρια. Είχαμε έναν αριστερό φθαλμό ουσιαστικά που πιστεύαμε ότι ένα οπτικό νεύρο το οποίο δεν λειτουργούσε. Και στην πορεία το πώς εξελίχθηκε το περιστατικό, όταν μπορέσαμε και σταθεροποιήθηκε ο ασθενής και προχωρήσαμε στην αφύπνισή του και κινητοποίησή του, ήταν που είδαμε που εμφανίστηκε η ρινόρια και από εκεί και πέρα προχωρήσαμε στο επόμενο κομμάτι του σχεδιασμού και την αποκατάσταση. Ένα άλλο κομμάτι πάλι προς συζήτηση που θα μπορούσαμε να πούμε είναι αν θα μπορούσαμε να είχαμε βάλει έναν καθετήρα παρακολούθησης της ενδοκρανίας πίεσης. Είχαμε κάποια δυσχέρεια σε αυτό το κομμάτι σε κάποια έλλειψη κάποιων monitor και αυτά, αλλά σας είπα ο ασθενής από μόνος του είχε κάνει μια αποσυμπιστή κρανιεκτομία με τη φύση του κατάγματος, με το οποίο έτσι επομένως δεν χρειάστηκε και δεν είχαμε στοιχεία εμβολιασμού, το οποίο και αυτό το λύσαμε στην πορεία με τη μονάδα. Πλέον έχουμε διαθέσιμους οποιαδήποτε στιγμή ειδικούς καθετήρες που συνδέονται με τα monitor και αυτά. Απλώς είναι ένα ενδιαφέρον περιστατικό γιατί είναι πράγματα πρωτόγνωρα για όλους μας που συναντάμε, μπαίνουν διάφορες συζητήσεις όπως είπατε και η συνεργασία των ομάδων, πότε πρέπει να παρεμβαίνουμε και ακόμα και πράγματα που δεν περιγράφονται βιβλιογραφικά, μαθαίνουμε και εμείς εμπειρικά ότι καλό είναι σε αυτού του είδους τις κακώσεις να είμαστε πιο επιθετικοί όσον αφορά το κομμάτι της τραχιοστομίας, βοηθάμε το κομμάτι των λοιμοξιολόγων περισσότερο σε αυτό, μόνο τα και εξ αρχής τα διπλά σχήματα αντιβίωσης βλέπουμε ότι οι ασθενείς μας κάνουν εμπείρετο λόγω των εκρήσεων και όλα αυτά. Επομένως, όσο πιο γρήγορα μπορέσουμε να παρέμβουμε σε αυτό το κομμάτι, θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό. Πάρα πολύ ωραία. Ήταν πραγματικά ένα πολύ ενδιαφέρον περιστατικό που δεν συνηθίζεται ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα και ευτυχώς οι ιδιωτικές ασφάλειες μας έχουν βοηθήσει σε αυτό το σημείο να αντιμετωπίσουμε περιστατικά που απαιτούν μακρές νοσηλείες και μάλιστα στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Κλείνοντας τη σημερινή παρουσίαση, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις τρεις νευροχειρουργικές ομάδες που συμμετείχαν επάξια στην παρουσίαση αυτών των πολύ ενδιαφερόντων περιστατικών.
και να ευχηθώ περαιτέρω πρόοδο στο έργο τους. Ευχαριστούμε όλους όσους μας παρακολουθήσατε. Είμαστε πρόθυμοι να απαντήσουμε σε πιθανές ερωτήσεις που θα μας υποβάλλουν. Ευχαριστώ και πάλι.